του Αρχείων Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, στο Λαύριο. Ήταν όνειρο και γίνεται πραγματικότητα. Δυστυχώς όμως 100 χρόνια μετά, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, ένα μνημείο για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που έφτασαν εδώ πέρα το 1922 στο Λαύριο. Από το Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών Μικρασιατών Λαυρίου, Λαυρεωτικής, θα γίνουν σε λίγο τα αποκαλυπτήρια. Και είμαστε εδώ για να το δούμε, να το χαρούμε, να το γιορτάσουμε. Σας καλωσορίζουμε στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Προσφύγων με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούμε την παρουσία τους ο πατέρας Κωνσταντίνος Συρίγος, ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς, ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΑΜΕΤΑΛ κ. Χάρης Αγουρής, η Αντιδήμαρχη κ. Ελένη Καμελοπούλου και Πίτσα Αργεντίνη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Αδάμης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΔΙΑΤΗΛ κ. Κωνστάλλας Αντώνης, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου και ο Εφαλός κ. Κώστας Λουκάς, ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής Στέφανος Μπαπιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος Λαυρεωτικής Αντώνης Μόρογλου, η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ρετούσα Μακρύ, ο Δήμαρχος Σαρωμικού κ. Πέτρος Φιλίππου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιάς Φώκιας κ. Νάσος Παπουτσής, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σαρωμικού κ. Χρήστος Τσιγαρίδας, ο αστυνομικός διευθυντής Κυριάκος Δημητρίου από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής, πρωταθλητής Ελλάδος στα 60, 100 και 200 μέτρα με το σύνολο της ΑΕΚ, ο υπερμονάρχης Λαυρίου Νεκτάριος Κορονέος, εκ μέρους του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου ΑΕ κ. Γιάννης Παρασκευής, ο αντιπρόεδρος της ερασιτεχνικής ΜΑΝΑΣ ΑΕΚ, διοικητικός ηγέτης της ομάδας Χάμπελ ΑΕΚ και διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Γρανιτών, κ. Σταμάτης Παπασταμάτης, η πρόεδρος της Λέσχης Ιστορίας και Πολιτισμού της ΑΕΚ, κ. Χριστίνα Παπασταμάτη Σούκερη, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, κ. Θανάσης Αλμπάνης, η υποψήφια βουλευτής Ανατολικής Αττικής Πασόκ Κινάλ, κυρία Βάσια Αναστασίου, ο Καραούλης Λάζαρος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πασόκ, από την Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ, ο κύριος Σωτήρης Ζώτος, ο ιστορικός ερευνητής, κύριος Γιάννης Κιουμέκας, ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης, από το Αρχείο Πολιτισμού, που θα ανεβάσει την εκδήλωση στο κανάλι του, εκπρόσωπος ιδρέων και εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Ακολουθούν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Εκεί, εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Κωνσταντίνο ενημερωτικά για όσους δεν γνωρίζουν. Είναι ο αρχιμανδρίτης στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Ανδρέα επί σειρά ετών και είναι μεγάλη μας τιμή το ότι λειτουργεί εκεί και βρίσκεται και σήμερα εδώ. Τον λόγο έχει ο φιλόλογος κύριος Βασίλης Χατζηγιάννη. Μου τέθηκε ο ρόλος να παρουσιάσω σήμερα το μνημείο σε όλους. Και ένα μνημείο πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Που έλειπε τόσο καιρό και αντί οποιασδήποτε άλλες παρουσίασεις σκεφτήκαμε η παρουσίαση αυτή να πάρει την μορφή ενός μαθήματος. Ενός μαθήματος που θα μπορούσε να γίνει σε μία τάξη, μικρό. Ενός διαλόγου ανάμεσα σε έναν δάσκαλο και τη μαθήτριά του.
Αθήνα, θες να πάρεις την καρέκλα και να έρθεις. Από εκεί. Ωραία. Η Αθήνα είναι μαθήτρια. Κύριε, έχω μια πορεία. Γνωρίζω βέβαια ότι βρισκόμαστε απόψε εδώ για τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου αφιερωμένου στους ορισμούς της πατρίδας. Είναι λοιπόν η απόψινή εκδήλωση μια μορφή γιορτής? Όχι, παιδί μου. Είναι μια εκδήλωση εναρκτήρια μιας διαρκούς υπόμνησης. Οι άνθρωποι ξεχνούν. Είναι μια φυσική τάση, γιατί η μνήμη σβήνει σιγά σιγά τα δυσάρεστα, για να μπορεί έτσι η ζωή να συνεχιστεί. Τι εννοείτε? Δεν πολύ καταλαβαίνω. Απόλυτα αναμενόμενο, αφού εσείς οι νέοι έχετε κυρίως ελπίδες και λίγες αναμνήσεις. Αντίθετα, οι μεγάλοι έχουμε λιγότερες ελπίδες και περισσότερες μνήμες. Να, εγώ για παράδειγμα, θυμάμαι τη γιαγιά τη Λαμπρινή από τη Σμύρνη, έτσι την έλεγαν. Γιατί οι μικρασιάτες τηρούσαν πολύ τις παραδόσεις, ακόμα και τα ονόματά τους. Θυμάμαι λοιπόν πως αντί για παραμύθια μου έλεγε σαν παραμύθι τη ζωή της στα Βουρλά, που ήταν ένα όμορφο προάστιο της Σμύρνης. Αυτό λοιπόν το σύμπλεγμα, παιδί μου, που στείλατε μπροστά μας, θα θυμίζει σε εμάς τους μεγάλους τις πατρίδες που άφησαν πίσω στη Μικρά Ασία οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας και ήρθαν στη μαμά πατρίδα, όπως έλεγαν τότε την Ελλάδα. Γι' αυτό ο καλλιτέχνης, να, κοίτα, έγραψε εδώ τα ονόματα των πόλεων που άφησαν πίσω οι προγονείς μας, οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Εγκατέλειψαν λοιπόν τις πόλεις αυτές που γράφονται εκεί κακήν κακός, διωγμένοι από εδάφη που κατοικούσαν προαιώνια. Γιατί το τονίζετε αυτό το προαιώνια? Γιατί, κορίτσι μου, όταν στις ακτές της Ιωνίας οι αρχαίοι Έλληνες έκτιζαν ναούς και θέατρα, οι Τούρκοι, οι αργότερα κατακτητές και διώκτες μας, ζούσαν ως νομάδες στα βάθη της Ασίας. Όταν ο Όμηρος έγραφε την Οδύσσια και την Ιλιάδα, αυτοί ζούσαν στις στέπες. Το τονίζω γιατί πολλοί πρόνοιτοι τουρίστες, επισκεπτόμενοι τις αρχαίες μας πόλεις, θεωρούν πως όλα τους τα μνημεία είναι το παρελθόν των Οθωμανών. Και θα έχεις ακούσει βέβαια για τα αρχαία θέατρα, τις βιβλιοθήκες, τις εκκλησίες, τα βυζαντινά κάστρα που αφήσαμε φεύγοντας εκεί πίσω, στη Μικρά Ασία. Όταν ο Λέρωτος από την Αλικαρνασσό έγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ιστορία, αυτοί δεν γνώριζαν καν τι σημαίνει γραφή. Είπαμε να μην είμαστε εθνικιστές, αλλά την αλήθεια πρέπει να τη λέμε γυμνή. Εμείς οι Μικρασιάτες και βέβαια οι Έλληνες της πόλης πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα κατορθώματα των προγόνων μας, μα και γνώστες και συνεχιστές του έργου τους. Εσύ το ξέρεις καλά. Αν ο άνθρωπος δεν έχει μνήμη, πάει να πει επίγνωση του παρελθόντος, τότε δεν μπορεί να έχει και ένα αξιόλογο μέλλον. Η μνήμη όμως έχει βάρος. Σοφή κουβέντα. Ναι, έχει βάρος. Γιατί συνεχώς σου θυμίζει την ευθύνη που στο έργο των προγόνων σου πρέπει πρώτα να το μάθεις και έπειτα να το συνεχίσεις. Αυτό το ήξεραν καλά οι παππούδες μας. Το ξέρεις πως ο παππούς μου ο Θοδωρής, επιχειρηματίας στη Σμύρνη, ήξερε 6 γλώσσες? Άσε όμως τους δικούς μας, ξέρεις φαντάζομαι πόσα ονόματα γέννησε η μικρασιατική γη. Ο Ηλίας ο Βενιέζης, ο Γιώργος ο Σεφέρης, το πρώτο Νόμπελ της ελληνικής ποιήσης, ο Στάθης Δούκας, η Διδός Σωτηρίου, ο μεγάλος θέατης Καλομήρης που έγραψε εξαιρετικά έργα κλασικής μουσικής, η μικρασιατική και η πολιτική κουζίνα, πιο απλά πράγματα, το θέατρο και το τραγούδι της Μύρνης, μπόλιασαν και σφράγισαν την ελληνική ταυτότητα. Οι γυναίκες της Μύρνης έγιναν οι πρώτες γυναίκες εργαζόμενες της χώρας μας και έσπασαν το συντηρητισμό που απαγόρευε το δικαίωμα στη γυναίκα να εργάζεται. Οι μικρασιάτες αγρότες έφεραν στη χώρα μόνιμες μεθόδους καλλιέργειας και έτσι μετά το 1922 για πρώτη και δυστυχώς για τελευταία φορά, η χώρα μας έγινε αυτάρκης στην παραγωγή γεωργικών αγαθών. Οι επιχειρηματίες έφεραν
κεφάλαια, δημιουργώντας τα πρώτα πολυκαταστήματα και πολλά εργοστάσια. Μέχρι τότε η ταπετουργία και η καλλιέργεια της μετάξης ήταν πράγματα άγνωστα στους ντόπιους. Καλά όμως, όλοι αυτοί ήταν μικρασιάτες. Εδώ όμως εγώ νομίζω πως βλέπω και την Αγία Σοφία. Ναι, σωστά βλέπεις. Υπάρχει λίγο πίσω, αλλά τη βλέπεις. Αυτή είναι μια άλλη παράλληλη ιστορία. Γιατί το έργο των αιώνων των αρχαίων κατοίκων της Μικράς Ασίας το συνέχισε το Βυζάντιο, με πρωτεύουσα βέβαια την Κωνσταντινούπολη. Ό,τι είναι ο Παρθενώνας για το κλασικό ιδανικό, είναι η Αγία Σοφία για την Ορθοδοξία. Μην νομίζεις βέβαια ότι την πόλη την κατέστρεψαν μόνο οι Οθωμανοί. Την πρώτη, τη μεγάλη καταστροφή την έκαναν οι Λεβαντίνοι, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας. Το ξέρεις ότι τα μισά έργα τέχνης που κοσμούν τη Βενετία είναι κλειμένα από την πόλη. Την ίδια βέβαια την Αγία Σοφία δεν μπόρεσαν να τη σηκώσουν. Το βωμό της Περγάμου, ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, οι Γερμανοί, παρένθεση, παντοτινοί σύμμαχοι των Τούρκων, τη μετέφεραν ματόφια στο Βερολίνο. Εκεί υπάρχει τώρα. Η Αγία Σοφία τους έπεσε πιο βαριά. Έτσι οι Τούρκοι, αφού δεν μπόρεσαν να την ξεφορτωθούν, την έκαναν τζαμί. Λες και μπορεί να αλλάξει ο όρος της ιστορίας. Η πόλη λοιπόν, ανοίγω μια παρένθεση πάλι, σκέψου γιατί την Κωνσταντινούπολη τη λένε απλώς πόλη. Μα γιατί είναι η πόλη των πόλεων. Η πόλη λοιπόν έπεσε δύο φορές στα χέρια των ξένων. Την πρώτη στους Βενετούς και τους Φράγκους το 1204. Τη δεύτερη στους Οθωμανούς το 1453. Χρόνια αργότερα, όταν το 22 έγινε η τραγωδία της Μικρασίας, την οποία θυμίζει το μνημείο τούτο, οι Έλληνες που ζούσαν ακόμα στην πόλη εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή. Έκανε τότε ο Βενιζέλος ένα αναγκαστικό συμβιβασμό. Εξαίρεσε από την ανταλλαγή τους μουσουλμάνους της Θράκης και έτσι εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή και οι Έλληνες της πόλης. Ρώτησέ με τώρα όμως πόσοι Έλληνες έμειναν στην πόλη. Ελάχιστοι. Όπως και στη Σμύρνη άλλωστε. Ενώ αντίθετα οι μουσουλμάνοι της Θράκης έχουν πολλαπλασιαστεί. Και με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας τι έγινε? Αυτοί, παιδί μου, όσοι σώθηκαν από τη σφαγή, ήρθαν με την ανταλλαγή στην Ελλάδα. Γι' αυτό τώρα βλέπεις ονόματα όπως Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Σμύρνη και δεκάδες άλλες ονομασίες πόλεων με πρώτο συνθετικό το Νέα. Μιλήσατε για σφαγή. Τα βιβλία του Δημοτικού, αναφερόμενα στη μικρασιατική καταστροφή, μιλούσαν απλά για συνωστισμό στην παραλία της Σμύρνης. Ναι. Συνωστισμός, αλλά συνωστισμός πτωμάτων. Ανθρώπων πνιγμένων κατά χιλιάδες στο ΚΕ, την παραλία της Σμύρνης. Ανθρώπων που κάηκαν ζωντανοί από τη μεγάλη φωτιά που αφάνισε κάθε ελληνική παρουσία στην άλλοτε κοσμοπολιτική πόλη. Γυναικών που τους άρπαζαν τα νεογέννητα βρέφη μέσα από την αγκαλιά τους και τα κομμάτιαζαν μπροστά στα μάτια τους. Απίστευτες θηριωδίες, τέτοιες που μόνο που τις διαβάζεις χάνεις κάθε πίστη στην έννοια του ανθρώπου. Να, κοίτα τα πρόσωπα στο μνημείο μας. Τα ελάχιστα βλέμματα, άγρια από τις θηριωδίες που είδαν και έζησαν. Αν προσέξεις τα μάτια τους, άλλα μάτια είναι κλειστά, γιατί δεν αντέχουν να αντικρίζουν τη φρίκη. Αν προσέξεις τα χείλη τους, είναι πρισμένα από τη δίψα και η έκφραση που έχει το πρόσωπό τους είναι σαν έκφραση ηκεσία στο Θεό να ρίξει κάποιες σταγόνες από τον ουρανό εκείνο το φρικτό Σεπτέμβρη του 22. Ήταν αλήθεια τόσο βάρβαροι οι Τούρκοι? Κάποιοι λένε ότι κάναμε κι εμείς οι Έλληνες βάρβαρες πράξεις. Παιδί μου, η βαρβαρότητα δεν έχει πατρίδα. Πηγάζει από την ανέχεια, την απόλυτη έλλειψη παιδείας, πνευματικής και ψυχικής καλλιέργειας και φανερώνεται όταν οι συνθήκες κάνουν τον άνθρωπο έρμεο των ενστίκτων του. Τότε νικά το αγρίμι που φωλιάζει μέσα του. Και σε κάθε πόλεμο το ένστικτο της αυτοσυντήρησης βοηθά αυτό το αγρίμι να ξυπνήσει. Γι' αυτό το δίδαγμα είναι ένα. Να μην ακούμε εκείνους που παρουσιάζουν τον πόλεμο σαν λύση για τα προβλήματα που χωρίζουν τους λαούς. Πολεμάς αναγκαστικά, μόνο αν το δίλημα είναι η ελευθερία ή η θάνατος. Μα και πριν από αυτό, σκέφτεσαι.
σκέφτεσαι κάθε δυνατή λύση που μπορεί να δοθεί χωρίς πόλεμο. Γιατί κάθε πόλεμος έχει θύματα. Και το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε στον άνθρωπο είναι η ζωή. Εύχομαι λοιπόν, όταν περνάς στο μέλλον μπροστά από αυτή την πέτρινη βάρκα, να θυμάσαι έστω και λίγα από αυτά που συζητήσαμε απόψε. Εγώ πιθανότατα δεν θα βρίσκομαι εδώ να στα θυμίζω. Η πέτρα όμως αυτή θα ζήσει περισσότερο και από μένα, ίσως περισσότερο και από σένα. Ακόμη και από τα παιδιά σου. Αυτή είναι άλλωστε η αξία της τέχνης. Να θυμίζεις τον άνθρωπο της μεγάλης αξίας, όταν ακόμα και εκείνος που τις εμπνεύστηκε, δεν υπάρχει πια για να τις διαλαλεί. Σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε απόψε. Ας γυρίσουμε τώρα και πάλι στην εύγρο τη σιωπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούγατε για το γλύπτη, ποιος είναι ο γλύπτης. Λοιπόν, Βασίλης Παυλής, εγέρθητη. Άλλωστε λέει το τραγούδι, εδώ. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ξέρετε, ήταν πολύ συγκινητικό αυτό το οδηπορικό από τον κύριο καθηγητή, το ιστορικό οδηπορικό. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η βραδιά εδώ, γιατί είναι το τρίτο μικρασιάτικο έργο που κάνω. Και αυτά ξεκίνησαν όλα επειδή κατάγομαι από ένα χωριό της Κασάνδρας, στη Χαρτοβική, από την Άθρα, το οποίο είναι δίπλα στις Νέες Φώκες. Εκεί λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία κάποια στιγμή να συζητήσω με τους ανθρώπους της Φώκας να κάνουμε ένα μικρασιάτικο έργο. Βέβαια, οι μνήμες μου ήταν πάρα πολλές από τα μικρά μου χρόνια, γιατί ο πατέρας μου μας μιλούσε πάρα πολύ συχνά για τους γείτονες Φώκες και μας έλεγε πόσο πολύ μπροστά ήταν από εμάς τους ντόπιους. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκίνησα το έργο για τις Νέες Φώκες, στην ουσία ποτέ δεν κάνω αυτό που μου ζητάνε σαν γλύπτης, πρέπει να κάνω πολύ περισσότερα και επειδή δουλεύω αφόρμητα, χωρίς σχεδιασμό, συνήθως προσθέτω πράγματα, διαβάζω πολλή ιστορία, συμβουλεύω με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, όπως στο συγκεκριμένο έργο συμβουλεύτηκα και τα Γιάννη, τον Κιλόκα, τον ερευνητή. Και το σπουδαίο είναι ότι για μένα ότι διαιωνίζεται η ιστορία. Και όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία δεκαετία περίπου, ασχολούμαι με ιστορικά έργα. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ βέβαια, στο έργο αυτό, τα είπε και ο κύριος καθηγητής, θα ξαναπώ κι εγώ, οι συμβολισμοί είναι πάρα πολλοί. Είναι η βάρκα, στολισμένη με το μέανδρο, το σύμβολο, το αρχαίο σύμβολο, το οποίο κατάγεται από την περιοχή της Μικράς Ασίας. Είναι οι πρόσφυγες, οι πονεμένοι άνθρωποι, είναι οι πόλεις της Μικράς Ασίας, είναι ο Δικέφαλος Φαρτός, το Βυζαντινό Στέμα, πίσω είναι η Αγία Σοφιά. Πιστεύω ότι στον υπέροχο αυτό χώρο, που πραγματικά ο τόπος σας είναι υπέροχος και πολύ καλοπροσεγμένος και έχετε διατηρήσει αρκετά στοιχεία από την παράδοση και τον πολιτισμό σας, πιστεύω ότι έχει βρει τη θέση του στο κατάλληλο σημείο και ότι θα διαιωνίζει την ιστορία. Ο Μίμης ο Δελιγιάννης, τι να πω για το Μίμη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και θέλει η ιστορία των Κωνσταντινοπολιτών να μείνει. Και έτσι λοιπόν, αφού περάσαμε πάρα πολλά στάδια, φτάσαμε εδώ, σε αυτή τη μέρα, που για τις επόμενες γενιές θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
και να είστε καλά και να έρχομαι κι εγώ κάποιες φορές όταν περνάω από εδώ να καμαρώνω το έργο μου. Τη σημερινή μας εκδήλωση θα κλείσει ο πρόεδρος του συλλόγου μας, κύριος Μίμης Δελιγιάννης. Και πάλι καλησπέρα σας. Μιλήσαμε για τους μικρασιάτες, πρόσφυγες και κωνσταντινοπολίτες που ήρθαν κατά χιλιάδες στην πόλη μας, κατά χιλιάδες, και αφού βγαίνανε πλέον ζωντανοί εδώ, ακολουθούσε ο καθένας την πορεία του στην Ανάβησο, στις Φώκες, στον Πειραιά, σε όλη την Ελλάδα, προσέχτε, σε όλο τον κόσμο. Γιατί βρέθηκα σε ένα παγκόσμιο συνέδριο, ναι, παγκόσμιο συνέδριο, που υπήρχαν πολιτιστικοί σύλλογοι από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ευρώπη, δεν το συζητάμε. Και μιλούσαμε ότι ορισμένοι, όχι όλοι, ότι πέρασαν, βγήκαν στο Λαύριο. Εγώ πήρα το μικρόφωνο, δεν θα βγάλω λόγο, να πούμε αυτοί που έμειναν στην πόλη μας. Αυτοί λοιπόν που έμειναν στην πόλη μας, καταρχήν είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που παρευρίσκεστε, τα έγραψα εδώ, συνήθως δεν γράφω, αλλά δεν μπορεί όλα το μυαλό, δεν είμαστε και παιδιά τώρα, έτσι. Λοιπόν, που παρευρίσκεστε στην παρουσίαση του μνημείου Μικρασιατών Κωνσταντινοπολιτών και προσφύγων που συνέπεσε με την επέτειο των 100 χρόνων της μικρασιατικής καταστροφής. Είναι μια μεγάλη ημέρα χαράς για την πόλη μας και για το Σύλλογο. Για το Σύλλογό μας, αλλά και ικανοποίηση, καθώς επιτέλους πραγματοποιείται ένα όνειρό μας πολλών ετών, η τοποθέτηση ενός μνημείου που θα τιμά τη μνήμη των αλυσμόνητων πατρίδων της Μικράς Ασίας και όλων των ανθρώπων εκείνων που βίωσαν τον ξεριζωμό και την προσφυγιά. Η αρχική μας σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε ένα μνημείο που να απεικονίζει ένα βιβλίο όπου θα αναγράφονται οι περιοχές από που ήρθαν οι προγονείς μας. Να επανέλθω λοιπόν, έτσι, να επανέλθω όμως στο μνημείο, τα οποία εκτός από το βιβλίο με τα τοπονομία των αλυσμών ή των πατρίδων επικονίζει και το σύμβολο του συλλόγου μας, την Αγία Σοφιά, χωρίς μιναρέδες, αλλά και τον δικέφαλο Αιτό που παραπέμπει στο Βυζάντιο. Επίσης, στην βάση υπάρχει η βάρκα. Η βάρκα με τους πρόσφυγες που διωγμένοι από τα σπίτια τους φτάνουν στο λιμάνι προσπαθώντας να βρουν ένα νέο τόπο και να συνεχίσουν τη ζωή τους, συνομιλώντας λοιπόν με τον γλύπτη, τον Βασίλη τον Παολή, και έχοντας συνεχή επικοινωνία μαζί του, όταν μου πρωτοέδειξε το μνημείο στην αρχική του μορφή, ήταν μόνο το βιβλίο. Όταν το ρώτησα πού είναι η Αγία Σοφιά, μου απήντησε πως δεν τελειώσαμε ακόμη. Αυτή είναι η μία πλευρά. Όταν λοιπόν μετά από ένα χρονικό διάστημα τελειοποίησε το έργο του και μας έστειλε φωτογραφίες, μείναμε έκπληκτοι, διότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν όπως το είχαμε ονειρευτεί, επικονίζοντας όλα όσα πρεσβεύει ο σύλλογός μας και η ιστορία μας. Εδώ θέλω να πω κάτι και με δύο λόγια πάλι, πώς δημιουργήθηκε ο προσφυγικός συλλογισμός.
Αφού λοιπόν βγήκαν στο λιμάνι και είπα προηγουμένως ο κόσμος έπαιρνε το αιώνα του, υπήρχαν άνθρωποι, γιατί τότε υπήρχε δουλειά στο Λαύριο, και ήρθαν πάρα πολλοί αλλοίς, ψαράδες, πάρα πολλοί, οι οποίοι μείναν στην πόλη μας. Υπήρχαν και εργάτες και τα λοιπά. Εμείς εδώ δεν έμειναν αγρότες, ούτε ένας που λένε, κανένας. Εδώ ήταν βιομηχανικοί, εργάτες, ξέρω εγώ, διάφοροι, εργολάβοι, εμπόροι πάρα πολλοί, και άλλοι αυτοί που είχαν την οικονομική ευχέρεια, υπήρχαν πολύ καλά σπίτια εδώ, για ορισμένους βέβαια, στο Λαύριο. Την εποχή εκείνη, από πιτσιρίκος που ήμουνα, άκουγα τους ανθρώπους, τους Μικρασιάτες και τους Κωνσταντινουπολίτες, που λέγανε τότε, τα θυμάμαι, για τον Εθνάρχη, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος μέχρι τελευταία, γιατί έφυγαν κανένα δυο τελευταία σε ηλικία 103 και 100 τόσο ετών, μου είχαν πει 1924 κατά το Δήμο, έτσι δεν είναι δήμαρχε, είναι 1925 νομίζω στα χαρτιά, έτσι, λοιπόν, εκεί δεν παίζεται, επισκέπτεται την πόλη μας ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αφού γύρισε την πόλη, βρέθηκε στον Άγιο Ανδρέα. Η εκκλησία υπήρχε. Ήτανε το βουνό με ορισμένες, όπως είπα και πριν, ακριβές κατοικίες. Δηλαδή, πολύ καλές κατοικίες. Εκεί, όχι πολλές, εδώ και εκεί υπήρχαν. Και είπε, εδώ θα γίνει ο προσφυγικός συνοικισμός. 1924 ή 1925, όταν, που είπα προηγουμένως, το είπε. Μάλιστα υπάρχει και άλλη ιστορία, πήγε στη Δημαρχία, που είναι το παλιό Δημαρχείο κάτω, και εκεί είναι και βασαρία τους αντιπάλους, οι οποίοι, ακούστε καλά, αυτό είναι γνωστό που θα σας πω, δεν τα ακούτε από μένα, γιατί το ήσα και εγώ, όταν πηγαίναμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Λοιπόν, οι Τουρκοσπορίτες και οι Τουρκομερίτες που μαζεύτηκαν στο Λαύριο. Γι' αυτό σας λέω, όταν πέσανε, γιατί εδώ θέλει πολύ κουβέντα, όταν το 2015 ο Δήμος μας γιόρτασε τα 150 χρόνια, 1865-2015, για τα 150 χρόνια του Νεωτέρου Λαυρίου, έγιναν πολλές εκδηλώσεις, έτσι δεν έρχε. Η πρώτη έγινε στον προσφυγικό συνοικισμό του Αγίου Ανδρέα. Εκεί λοιπόν πήρα το λόγο κάποια στιγμή εγώ, μου ζήτησαν κιόλας, τέλος πάντων, πήρα το λόγο, γιατί τι ήταν η εκδήλωση, πώς δημιουργήθηκαν οι συνοικίες του Λαυρίου. Ήταν τέσσερις. Η κάθε συνοικία, η πρώτη ήταν το Νυχτοχώρι. Σήμερα είναι η Αγία Παρασκευή, που λέμε στην Αγία Παρασκευή, δεν είναι πια Νυχτοχώρι. Η άλλη ήταν ο Κυπριανός. Μετά ήταν η Νεάπολης και μετά ήταν ο προσφυγικός συνοικισμός. Οι τέσσερις αυτές συνοικίες είχαν τέσσερις ποδοσφαιρικές ομάδες. Το Νυχτοχώρι είχε τον Παλαβριωτικό, ο Κυπριανός είχε τον Ηρακλή, η Νεάπολης που ήταν από την Νεάπολη Διών, της Λακωνίας, έτσι. Λοιπόν, είχαν τον Ολυμπιακό, και ο προσφυγικός συνοικισμός, ο Αγίου Ανδρέα, είχε το Βυζάντιο. Πηγαίνοντας λοιπόν στο γήπεδο, φωνάζανε, έρχονται οι Τουρκοσπορίτες. Αυτά τα λέω, δεν τα ακούτε από μένα, είναι πάρα πολύ γνωστά. Εγώ λοιπόν δεν θα πω τίποτα άλλο. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Λαυριωτικής, τον Δημήτρη τον Λουκά, για την παρουσία του σήμερα εδώ. Τον Δήμαρχο Σαρονικού, εγώ θα το πω και ας πει ό,τι θέλει, το μεγάλο Αιξί με σφραγίδα. Ζητώ συγγνώμη γιατί κοιτάω από εδώ τι να κάνω, Πάτερ Κωνσταντίνο. Λοιπόν, τον πατέρα Κωνσταντίνο, τον πάω πρώτο τώρα, λοιπόν, τον πατέρα Κωνσταντίνο, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είστε στην καρδιά μας, το ξέρετε. Μας θυμάει το γεγονός ότι στη συνοικία μας λειτουργείτε εσείς, και προχωράμε.
για την παρουσία σας. Είπα προηγουμένως, τους άλλους τους είπαμε και θέλω πρώτα να ευχαριστήσω και μετά θα καλέσω. Η πρόεδρος δεν είναι εδώ, η κυρία Κουλουμπράκη, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη που μιλάει ο κύριος Πρωθυπουργός και ο κύριος Δακόντιος λείπουν, εγώ όμως θα τους ευχαριστήσω γιατί απευθύνθηκα εκεί και αμέσως μου είπανε ναι. Ο χώρος εδώ, με τη βοήθεια βέβαια του Δήμου Λαβρωτικής, να ευχαριστήσω, δεν βλέπω, τον κύριο Πέτρο Κώτη, διευθυντή της εταιρείας Media Farm, εδώ να δω τι λέει τώρα. Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω από καρδιάς το διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος του ΔΣ της ελληνικής εταιρείας Γρανιτών Σταμάτη Παπασταμάτη για την προσφορά του και όχι μόνο της βάσης του μνημείου, ένα γρανίτι 7,5 με 8 τόνοι είναι αυτός ο γρανίτης. Τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Την κυρία Παπασταμάτη, γιατί αυτά όλα τα έτσι, Σούκερη Χριστίνα, η οποία είναι πρόεδρος. Τώρα, το γιατρό μας, μιλάω που βοήθησαν για να φτιαχτεί το μνημείο. Τον αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, το γιατρό μας, τον Νίκο το Σαραντίδη, και αφήνω τελευταίο το μέλος του συλλόγου μας και αυτή τη στιγμή έχω και ένα, είναι επί 35 χρόνια στη Χοροδία Λαβρίου, το Ζαχαρία το Τζακναρίδη, ο οποίος, για να μην συνεχίσω, θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμβολή του σε καθημερινή βάση. Φοβόταν να μην πάθουμε τίποτα, όχι να πάθω, να μην πάθει κανείς τίποτα από το Συμβούλιο. Για να ολοκληρωθεί, ευχαριστώ Ζαχαρία. Λοιπόν, τον υπολιμενάρχη Λαβρίου, τον κύριο Νεκτάριο Κορονέο. Τι να πω τώρα, είπαμε προηγουμένως, ακριβώς δίπλα έχουμε τον διευθυντή Τροχέας Αττικής, τον Κυριάκο τον Δημητρίου, πρωταθλητής Ελλάδος, 60. 100-200 μέτρα, ευχαριστώ Κυριάκο, και φυσικά όλα τα μέλη του συλλόγου μας και όλους εσάς που παρευρίσεστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες του χορευτικού που βρέθηκαν ένα μέρος έτσι από το χορευτικό και είναι πάντα δίπλα μας, και βέβαια τώρα έμεινε στο τέλος. Ποιος είναι ο κύριος? Είναι από την Λαβριώτη, στο Λαβριό είναι, είναι από την Ίδρα και τιμά την σημερινή ημέρα από την Ίδρα ο Λευτέρης ο Τζίτζιδας. Λοιπόν, όλα τα μέλη και πρέπει να τελειώσαμε. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, ειλικρινά από καρδιάς, και πριν κλείσω, πριν σας καληνυχτήσω, το άφησα τελευταίο, γιατί ο πρώτος λέει, έτσι, τον καθηγητή, κύριο Χατζηιωάννου Βασίλη, για την υπέροχη βραδιά. Μας συγκίνησες, κύριε καθηγητά, αλλά εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια την Αθηνά, τη Γαλλίτη. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά. Ευχαριστώ πολύ, καληνύχτα σας. Γεια σας. Ξαναλέω,
Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιμιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Μου ζητάς να λησπονήσω.